θα μπορούσαν να παράγονται στην Ελλάδα. Τρίτο. Κάτσε, υπάρχει απάντηση σε αυτό. Ο πρόεδρος του ΕΟΦ πριν από λίγο μας είπε ότι αυτή τη στιγμή το 99% των γενοσύμων που κυκλοφορούν, πουλιούνται και χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα είναι ελληνικά. Όλο ο φασαρία γίνεται για το 1% που εισάγεται. Αυτό τώρα. Τώρα μας το. Ο πρόεδρος του ΕΟΦ. Να αμφισβητήσω. Ναι, ναι, ναι. Μίλησα για γενόσημα. Το 99% γενοσύμων παράγονται στην Ελλάδα. Το γενοσύμο, ναι. Όχι, καταλαβαίνετε. Ναι, 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 ναι. Που κυκλοφορούν. Καταλαβαίνετε εδώ. Που είναι η φάκα και που είναι το τυρί, γιατί εγώ συμφωνώ. Ναι, η φάκα και το τυρί είναι ότι αφού το 99% των γενοσύμων παράγεται στην Ελλάδα, θα έχουμε μια διαδικασία που θα εισαχθούν γενώσιμα από πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα και θα χτυπηθεί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Δεν γίνεται κατανοητό αυτό το πράγμα στο βαθμό που συμβαίνει. Δεν γίνεται κατανοητό και θα γίνει με δύο τρόπους η οποία θα καταστρέψει και την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Εδώ είναι κρίσιμο. Με όλο το σεβασμό που σας έχω. Το φάρμακο που θα έρθει από την πολυεθνική που λέτε γενώσιμο, έτσι, ναι, ναι. Είναι φθηνότερο από το ελληνικό. Θα το αγοράσετε εσείς ως κυβέρνηση ή θα δεν το αγοράσετε. Δεν είναι σωστό σώμα το φθηνότερο. Όχι κύριε Αλευρά, γιατί η πολυεθνική μπορεί να παίξει τη μείωση στο 75-80%. Μα η ελληνική φαρμακοβιομηχανία δεν μπορεί να παίξει. Δεν είναι λόγος αυτό να παίξει. Δεν είναι λόγος ότι πρέπει να αγοράζουμε αυτά ακριβά. Όχι, δεν είναι λόγος. Έχει υπάρξει πολιτική γι' αυτό μίλησα για πολιτική. Επειδή ο κύριος Αλευράς κάνει υπόθεση εργασίας η οποία είναι ανύπαρκτη. Άλλο είναι να προσπαθήσεις το ελληνικό γενώσιμο, το οποίο είναι ελεγμένο έτσι, και με τον καλύτερο τρόπο και το οποίο παράγεται στη χώρα μας και έχει και θέσεις εργασίας και μπορεί να γίνει και εξαγωγή, να δοθεί πιο φτηνά και άλλο να είναι φτηνό. Ωραία. Και άλλο να λες ότι εγώ θεωρώ δεδομένη την τιμή του ελληνικού γενώσιμου και έλα Ισραηλινή εταιρεία, Ινδική εταιρεία, οτιδήποτε, οι οποίοι και αυτοί κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Δεν είναι. Και έλα και μπες στη δική μου την αγορά, που ξέρετε πολύ καλά ότι είναι αγορά αναφοράς 19 χωρών. Είστε υπουργός υγείας του ΣΥΡΙΖΑ και αγοράζετε ασπιρίν. Και έρχεται το γενώσιμη ασπιρίν. Και έρχεται η ελληνική εταιρεία, στην πουλάει 1 ευρώ. Και έρχεται η Ισραηλινή και στην πουλάει 75 λεπτά. Εσείς ως υπουργός υγείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα αγοράσετε, πείτε μου, τα ερωτήματα είναι λάθος. Κυρία Αλευρά, τα ερωτήματα είναι λάθος. Γιατί η διαδικασία είναι η εξής. Γιατί εγώ να μην κάνω την ελληνική ασπιρίνη, αν θέλετε, με 0,75. Πώς μπορεί να με εξηγήσει κάποιος, γιατί θα ρωτήσω τον κύριο Δίτσα. Πριν, όχι, για το ξέρετε, πώς είναι λάθος η ερώτηση. Πόσοι πολυεθνικές με 3 δισεκατομμύρια τζίρο. Θα ξαναλέω πράγματα που είναι γνωστά. Πόσοι πολυεθνικές με 3 δισεκατομμύρια τζίρο είναι, έχουν ζημιές και ελληνικές εταιρείες με 1 δις είναι κερδοφόρες. Μπορεί να μου το εξηγήσει κανείς αυτό το πράγμα. Αυτό. Άρα λοιπόν ενδομηλιακά λοιπόν. Τι είπα, ξέρω. Εγώ δεν θέλω να στεναχωρήσω. Εσένα. Εγώ ως. Όχι, να καταλάβεις τι παιχνίδια παίζονται δηλαδή. Γιατί αυτή είναι η στρατηγική μου παιχνίδια. Άρα λοιπόν πρέπει να. Ξέρω και ανθρώπους, ξέρω και πράγματα. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν θα σταθώ σε μια κουβέντα. Εδώ είχατε κάποια νούμερα. Ότι μέχρι κάποια εποχή η δαπάνη ήταν X. Ναι. Υψηλά και τώρα έπεσε. Ποιοι αποφελήθηκαν από αυτό, κατά μεγάλη πλειοψηφία, ορθώς ή κακώς, πρέπει να το κρίνουν αυτοί που κάναν τις κοστολογήσεις. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, δηλαδή, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Τότε γιατί δεν μιλούσαν. Τι λες τώρα, Γιώργο. Εγώ τι είπα. Αν παρακολουθείς. Το πόσο ουσιαστικά πήγε η δαπάνη είναι γιατί παίζανε παιχνίδια από τους ιατρικούς επισκέπτες με εταιρείες πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες. Κάποιοι τα εισπράτανε. Μην παίρνουν τώρα σε ονόματα και διαδικασίες και κάνουν συζήτηση. Αλλιώς. Κάποιοι τα εισπράτανε τα παραπάνω. Εγώ πίσω την πολιτική σου πρέπει να πάρει το βέτο. Είναι μεγάλο μέρισμα που είναι αυτό που πάρει. Εγώ έχω πει στον κύριο Γεωργιάδη, αν αυτά που λέει τα πολιτικές είχαν εδώ τα φτιάχνω. Σύμπουλοι που κάνουν εταιρείες εδώ. Έπρεπε να πω, γιατί εγώ αν αγαπάς και σωστά πιστεύω ότι αγαπάς. Θα έπρεπε να ζητήσει μια εξεταστική επιτροπή για την περίοδο 2004-2009, πώς φτάσαμε από τα 2,8 στα 5,3. Και ποιοι τα εισπράξανε. Και ποιοι τα εισπράξανε και ποιοι ήταν υπουργοί. Υπήρχε ασφαλιστική τιμή. Υπήρχε ασφαλιστική στα φάρμακα κατά τα νοσοκομεία. Δεν χρειάζεται εξεταστική. Καταθέστε μια επίκαιρη ερώτηση. Υπήρχε ασφαλιστική τιμή στα ταμεία. Όταν υπήρχε. Όχι, δεν υπήρχε κατά τα χρόνια. Ασφαλιστική τιμή δεν υπήρξε στα ταμεία, υπήρξε στα νοσοκομεία. Το κράτος αγόρασε με διαφορετική τιμή για το Σεισμανόβιλο και διαφορετικά για το ΙΚΑ. Για να σε αποσυντονίσω, θα σου πω για μαξιλάρι. Θα σε αφήσω κάτι διάλειμμα. Εμείς θα πουλούσαμε το ΙΚΑ. Υπήρχε διαφορετική τιμή. Δεν υπήρχε φαρμακευτική.